Οι αγροτοσυνδικαλιστές της Καρδίτσας αλλά και όλες της Θεσσαλίας, όπως είπε σήμερα κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου ο κ. Μπούτας, θα συγκεντρωθούν το πρωί της Πέμπτης στο πνευματικό κέντρο του Δήμου Παλαμά. Στόχος της Πανθεσσαλικής Συγκέντρωσης, όπως εξηγεί, είναι να γίνει συζήτηση για τα αγροτικά θέματα και ταυτόχρονα να ληφθούν αποφάσεις για τις μορφές κινητοποιήσεων. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι αυτή η προσπάθεια που κάνουμε ανάδειξη των προβλημάτων και αντίστασης σε αυτή την πολιτική που πραγματικά μας έχει οδηγήσει τους μικρομεσαίους αγρότες στη φτώχεια, στην εξαθλίωση, και αυτά τα μέτρα που έρχονται, το φορολογικό, η κοινή αγροτική πολιτική, το ότι δεν θα δώσουν πλέον και με τη βούλα από ό,τι φαίνεται, γιατί μας δουλεύει και ο κύριος Χαρακόπουλος και ο κύριος Πρωθυπουργός με την επίσκεψη στο Υπουργείο, ότι με τη συνδυμένη ενίσχυση πρέπει να την πάρουν όλοι οι αγρότες και να αποζημιωθούν από τον ΕΛΓΑ έναν οργανισμό όπου τον έχουν μετατρέψει ουσιαστικά σε φόρο εισπρακτικό. Σε ό,τι αφορά ειδικότερα την πιθανότητα οι αγρότες να ξαναβρεθούν στους δρόμους, ο κ. Μπούτας λέει: πρόθεσή μας είναι, σαν Ομοσπονδία, να φτάσουμε στην πιο προωθημένη μορφή αγώνα. Για να πιέσουμε αποτελεσματικά την κυβέρνηση να αναγκαστεί να μας λύσει προβλήματα και να μην εφαρμόσει χειρότερη πολιτική τα επόμενα χρόνια. Γιατί αυτό που έρχεται με την κοινή αγροτική πολιτική θα είναι πραγματικά κόλαφος για τους μικρομεσαίους αγρότες.